Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα είναι οι επιχειρηματίες που δεν κόβουν αποδείξεις στην σεραϊκή αγορά. Κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους και όπου διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλουν και τα ανάλογα πρόστιμα. Επίσης, μαζί με την ΑΔΑΕ, πολλές φορές τα κλιμάκια βρίσκονται και εκπρόσωποι της επιθεώρησης εργασίας. Μπαράζ ελέγχων και στη σεραϊκή αγορά πραγματοποιούν κλιμάκια ελέγχου της ΑΔΕΛ και της επιθεώρησης εργασίας. Τα κλιμάκια της ΑΔΕΛ έχουν τόσο τετραπέζια στα καταστήματα εστίασης, όσο και τις ταμιακές μηχανές. Οι επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι εάν δεν κόβουν αποδείξεις με τσουχτερά πρόστιμα, ακόμη και με κλείσιμο του καταστήματός τους. Ανελιπώς, όπως σε όλη την επικράτεια, έτσι και στην πόλη των Σερών, και όχι μόνο στην πόλη των Σερών, σε όλο τον νόμο Σερών γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι είναι ή από την ΑΔΕ. Οπότε υπάρχει ενδεχομένως κάποια ενημέρωση ή υπάρχει μια εντολή που έχει πάει στον έφορο να βγει έξω το προσωπικό της ΑΔΕ και να δει αν τα μαγαζιά ή οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με το φορολογικό νόμο. Δηλαδή είτε αν κόψαν αποδείξεις. Μπαίνουν, ελέγχουν ευγενικά τα τραπέζια, βλέπουν αν έχουμε κόψει απόδειξη, λένε ευχαριστώ και φεύγουμε. Από εκεί και πέρα ελέγχουν και την ταμιακή μηχανή. Αν η ταμιακή μηχανή αποστέλει καθημερινά στο ΕΣΕΝΤ, ιδιαίτερη προσοχή αυτό στους φίλους επαγγελματίες, ότι η ταμιακή μηχανή πλέον είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και κάθε απόδειξη που χτυπάνε στην ταμιακή μηχανή, κάθε ζήτα που βγάζουν, πρέπει να πηγαίνει αυθημερών το ίδιο το βράδυ, να πηγαίνει στο αρχείο της ΑΔΕ, στο σύννεφο της ΑΔΕ, στο cloud της ΑΔΕ. Αν δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Αν δεν έχουμε στείλει παράδειγμα 10 ζήτα, το ζήτα είναι το ημερήσιο δελτίο αναφοράς που βγάζει η επιχείρηση, μπορούν μέχρι και να μας κλείσουν την επιχείρηση για ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών και να μας βάλουν ένα πρόστιμο που ξεκινάει τουλάχιστον από 5 χιλιάρικα και πάει ανάλογα. Ασχέτως αν έχουμε κόψει όλες τις αποδείξεις, ασχέτως αν έχουμε πληρώσει το ΦΠΑ, ασχέτως αν τα συμπεριλάβουμε αυτά τα έσοδα στα βιβλία μας. Μαζί με την ΑΔΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων, στα κλιμάκια ελέγχου ανήκει και η επιθεώρηση εργασίας, η οποία και ελέγχει εάν και κατά πόσο οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε ένα κατάστημα είναι εντός ωραρίου. Μαζί με την ΑΔΕ βγαίνει και η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας είναι το ΣΕΠΕ, πλέον και αυτή η ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα ζητήσει τον πίνακα προσωπικού, θα ζητήσει τις μισθολογικές καταστάσεις, θα ζητήσει το ορολόγιο πρόγραμμα και θα δει αν το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση, αν είναι δηλωμένοι στο κανονικό ωράριο. Δηλαδή, περάσαν αυτή τη στιγμή, τώρα είναι αυτή η ώρα. Ο τάδε εργαζόμενος δουλεύει κανονικά. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται έως ότου μπει σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε. Τα κλιμάκια ελέγχου από την ΑΔΕ συνεχίζουν να ελέγχουν ακόμη και τις σακούλες των πελατών, οι οποίοι βγαίνουν έξω από τα αμπαρικά καταστήματα για να διαπιστώσουν εάν έλαβαν την ανάλογη απόδειξη. Ανελιπώς γίνονται, κυκλοφοράνε κλιμάκια και τα κλιμάκια δεν είναι μόνο από την πόλη των Σερών, είναι και από όμορους νομούς, οι οποίοι έρχονται, βγαίνουν στην αγορά και καθώς βγαίνετε από ένα μαγαζί και κρατάτε μία τσάντα με τα ωραία σας τα ψώνια, σας λένε απόδειξη έχετε. Στην προκειμένη περίπτωση να γνωρίζετε, ο νόμος είναι παλιός, κανονικά έχει ευθύνη και ο καταναλωτής. Γιατί ο καταναλωτής μπορεί να συνεργήσει στο να αποφύγει να κοπεί η απόδειξη για να επιτύχει μια καλύτερη τιμή. Πράγμα που δεν το συνιστούμε. Έξω από γιατρούς και δικηγόρους πηγαίνουν. Παντού πηγαίνουν. Και από εκεί και πέρα με τα καινούργια που λένε, σε κάποια επαγγέλματα θα τα δούμε, ότι για να μειώσουν την φοροαποφυγή, σε κάποια επαγγέλματα θα θελήσουν ή σκέφτονται, ήδη αρχίζουν και το διαρρέουν προς τα έξω, να πληρώνονται αυτά τα επαγγέλματα από μηδενική βάση, με πλαστικό χρήμα, με πιστωτική κάρτα. Και μόνο με κάρτα. Ναι, με κάρτα, αλλά το κοιτάμε, το ξανακοιτάμε, το ακούμε, μας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας που θα πληρώσει με πιστωτική κάρτα πρέπει να κουπεί και ανάλογη απόδειξη. Μην ξεχνάμε ότι από το Σεπτέμβρη έρχεται εδώ να συμπληρώσουμε ότι έρχεται η σύνδεση του POS με την ταμιακή μηχανή. Δηλαδή, πρώτα θα περνάει η κάρτα μας από το POS και παράλληλα, εφόσον περνάει από το POS, θα εκδίδεται και η απόδειξη από την ταμιακή μας μηχανή.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερών, λίγο μετά τη Σοφούλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου. Η συνάδελφος η Βαΐα Βαΐδου είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας πει περισσότερα. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια οικογενειακή τραγωδία δυστυχώς σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται πως το γιο ταχύ αυτοκίνητο με ρουμάνικες πινακίδες, το οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Αυτό έγινε στο 18ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, Δημήτρη, από την σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο γονείς, 48 και 45 ετών αντίστοιχα, ενώ τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 7 και 10 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Βαΐα, μένεις μαζί μας, γιατί έχουμε και ειδήσεις εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και θα μεταφερθούμε μέχρι τα Άνω Πορόγια, καθώς παραμονή του 15 Αύγουστου, μέσα στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σημειώθηκε ένα περίεργο έτσι γεγονός ανάμεσα στον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο και στην επικεφαλής της παράταξης Νέοι Ορίζοντες για τη Συντική, την κυρία Όλγα Φυταγκουρίδου. Τι ακριβώς συνέβη? Ακριβώς συνέβη λοιπόν, Δημήτρη, αυτό, παραμονή 15 Αύγουστου μέσα στην εκκλησία, λίγο πριν την περιφορά. Βρισκόταν εκεί και ο Δήμαρχος και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Βλέποντας λοιπόν ο Μητροπολίτης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, βλέποντας ο Μητροπολίτης τους επικεφαλής, τους καλεί προκειμένου να προσκυνήσουν τον Σταυρό και να ξεκινήσει ο επιτάφιος για να βγει προς τα έξω. Ενώ περνάει ο Δήμαρχος, ένα ακόμη πρόσωπο, είναι και η κυρία Φυταγκουρίδου, η οποία ακολουθεί. Φαίνεται πως όταν φτάνει η κυρία Φυταγκουρίδου προκειμένου να προσκυνήσει τον Σταυρό, ο Σεβασμιότατος σηκώνει ψηλά το Σταυρό προκειμένου η ίδια να μην τον φιλήσει. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο και μπροστά σε όλο τον κόσμο, αυτό που της είπε είναι πως σας αναζητούσα. Πού ήσασταν, σας έψαχνα. Έχουμε να πούμε πολλά εμείς οι δύο. Η κυρία Φυταγκουρίδου, βλέποντας και τον χώρο που βρίσκεται ήδη, ότι είναι μέσα στην εκκλησία, δεν θέλησε να δώσει έκταση εκείνη την ώρα στο περιστατικό, γιατί κατάλαβε ότι ο τόνος του Σεβασμιωτάτου είχε κάτι επικριτικό. Του είπε ότι ήρθα προκειμένου να προσκυνήσω τον Σταυρό. Κατέβασε ο Σεβασμιότητος το Σταυρό, δίνοντάς τον στην κυρία Φυταγκουρίδου για να τον φιλήσει. Και εκεί θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να λήξει το συμβάν. Φαίνεται όμως, τουλάχιστον οι πληροφορίες θέλουν, ο Σεβασμιότατος να είπε και δύο πράγματα παραπάνω αμέσως μετά, επειδή όμως, Δημήτρη, δεν επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον από το δικό μας ρεπορτάζ μέχρι τώρα, δεν θα επισέλθω παραπάνω. Πάντως, αυτό είναι το συμβάν το οποίο έγινε μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή η κυρία Φυταγκουρίδου έφτασε, ήθελε να προσκυνήσει, ο Σεβασμιότατος σήκωσε το Σταυρό. Μετά την τοποθέτηση της κυρίας Φυταγκουρίδου ότι ήρθα για να προσκυνήσω, δεν θα μου το δώσετε, κατέβασε το Σταυρό και φαίνεται πως έχουν κάποια πράγματα να λύσουν οι δυο τους και έχει να κάνει με το θέμα των στρατοπέδων και της παραχώρησης από πλευράς του Ταμείου Εθνικής Άμυνας προς το Δήμο. Είχε γίνει και ένα δημοτικό συμβούλιο, εκεί θυμάμαι η κυρία Φυταγκουρίδου είχε τοποθετηθεί και είχε πει πως θα πρέπει να βάλουμε όλα τα ακίνητα να δούμε τι γίνεται και να τα ζητήσουμε από το ΤΕΦΑ για να μην υπάρχει περιθώριο να τα ζητήσει κάποιος άλλος, να κάνουμε δηλαδή κάποιες προτάσεις παραπάνω ως Δήμος Συντικής για το θέμα αυτό των στρατοπέδων και όλα αυτά μετά την, όχι μόνο των στρατοπέδων και των κτηρίων, και όλα αυτά μετά την απόφαση του ΤΕΦΑ να παραχωρήσει την λέσχη αξιωματικών φρουράς στο Μητροπολίτη, στην Μητρόπολη δηλαδή Σιδηροκάστρου και όχι στον Δήμο. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, εκεί κάπου ο Σεβασμιότατος είναι δυσαρεστημένος με την κυρία Φυταγκουρίδου και από εκεί προέρχεται έτσι και η πικρία η οποία μπορεί να έχει προς το πρόσωπό της. Φαντάζομαι ότι θα τα βρούνε μεταξύ τους, θα συζητήσουν. Πιστεύω, γιατί και η κυρία Φυταγκουρίδου είναι ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει εξηγήσεις, την έχουμε δει δηλαδή, και κατά το παρελθόν θέλει να λαμβάνει πάντα εξηγήσεις για οτιδήποτε συμβαίνει. Πιστεύω ότι είναι πάντως ένα συμβάν το οποίο θα έχει εξέλιξη από εδώ και πέρα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνονται κινήσεις από πλευράς της Μητρόπολης για παραχώρηση, πιθανή παραχώρηση του διοικητηρίου του στρατοπέδου που βρίσκεται στα Άνω Πορόγια για να γίνει κάποιο παράρτημα γεροκομείου εκεί στην περιοχή και υπάρχουν αντιδράσεις και
φέρεται. Ίσως να ξεκίνησε, ναι, ίσως να ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε, από, αυτό, από εκεί ξεκίνησε το επεισόδιο, ναι. Ναι, του Μητροπολίτη, αυτό τώρα καιρό πριν, από την πρόθεση του Μητροπολίτη, τις κινήσεις που έγιναν πλευράς των κατοίκων. Εκεί ξέρουμε ότι η κυρία Φιταγκουρίδου είναι κάτοικος των Άνω Ποροίων, οπότε ζει και διαμένει δηλαδή εκεί. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλά, δηλαδή εκεί είναι το background που πρέπει να ψάξουμε, να εστιάσουμε. Από εκεί προέρχεται η δυσαρέσκεια του σεβασμιωτά του Μακάριου προς το πρόσωπο της κυρίας Φιταγκουρίδου, το τι μπορεί να υπόθηκε, γιατί εκεί έγιναν και κάποιες συνελεύσεις των κατοίκων κατά το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. ώστε να μην αφήσουν ο χώρος αυτός να παραχωρηθεί στην Μητρόπολη. Δεν ξέρω αν ο σεβασμιότατος θεωρεί πως η κυρία Φιταγκουρίδου μπορεί να είχε έναν ηγετικό ρόλο σε όλο αυτό ή έναν ρόλο έτσι δυσάρεστο για την πλευρά της Εκκλησίας, η οποία ζητούσε και η ίδια, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, πως ζητάει και εκείνο το χώρο για να τον κάνει παράρτημα του γυροκομείου. Εικάζουμε ότι αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έχει δυσαρεστήσει τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχει εξέλιξη το θέμα. Θα το δούμε, και πάντως δεν είναι η Εκκλησία, ο Ιερός Ναός, σημείο αντιπαράθεσης όλων των πλευρών. Είναι ένας Ιερός Ναός, εκεί πέρα λέγονται κάποια πράγματα εκκλησιαστικά, τα υπόλοιπα εκτός Ιερού Ναού, προσωπική μου άποψη εκφράζω, να τα λέμε και αυτά. Βαγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσες από την περιοχή της Συντικής. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Με μια καθυστέρηση, αλλά σχετικά μικρή, το Επιμελητήριο Σερών, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο Αθανάσιο Μαλιαρά, περνά στην συμβασιοποίηση των υποέργων για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων. Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ λόγω και της αύξησης της τιμής των υλικών. Τη μελέτη των έργων και των αναβαθμίσεων έχουν αναλάβει κτηριακές υποδομές. Στη συμβασιοποίηση των υποέργων για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης αερισμού και το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου, προχώρησε το Επιμελητήριο των Σερών προκειμένου να συνεχίσει η πορεία των εργασιών του έργου ενεργειακής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού υποδομών του επιχειρηματικού κέντρου ΣΕΡΕΞ που Χρήστος Μέγκλας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης του έργου παρεμβάσεις και αποκατάστασης με αρχικό προϋπολογισμό πάνω από 3 εκατομμύρια. Με ένα επιπλέον εκατομμύριο που εξασφάλισε το Επιμελητήριο, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον στα 4.055.548 ευρώ. Προχωρά γρήγορα η υλοποίησή του. Το Επιμελητήριο συμβασιοποιεί τα υποέργα για την προμήθεια και την κατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, και ήδη έχουμε κάνει και την σύμβαση με τον ανάδοχο, την προμήθεια και κατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης αερισμού και τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου. Ένα βήμα βρισκόμαστε και πριν τον ανάδοχο στο εργολαβικό υποέργο του προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ, το οποίο υλοποιείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 8 επιχειρήσεις κατέθεσαν προσφορές και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος φυσικά θα ξεκινήσει την υλοποίηση του υποέργου. Να υπενθυμίσουμε πως πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό τα 3.032.000 ευρώ, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο ευρώ και πλέον διαμορφώνεται στα 4.055.000 ευρώ. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο να αυξηθεί λόγω του κόστους ή θα έγινε και κάποια συνδυασία εργασία. Λόγω της αύξησης του κόστους των υλικών. Έγινε μια τροποποίηση στο έργο και εγκρίθηκε αυτή η αύξηση του 1 εκατομμύριου. Το έργο πάντως έχει καθυστέρηση με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, κάτι που παραδέχεται και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Μαλιαράς. Το χρονοδιάγραμμα, η αλήθεια είναι ότι έχει πάει λίγο πίσω, αλλιώς ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Οι προμήθειες έχουν βγει, σας έχω πει, έχουν εγκριθεί, έχουν συμβασιοποιηθεί. Δεν είμαστε πολύ μακριά από τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά το εργολαβικό κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι επειδή το Επιμελητήριο Σερών δεν έχει τεχνική υπηρεσία, έπρεπε να απευθυνθούμε ή σε έναν φορέα ο οποίος έχει τεχνική υπηρεσία ή στις κτηριακές υποδομές. Όπως θυμάστε από πέρυσι είχαμε κάνει την συζήτηση με τις κτηριακές υποδομές, υπογράψαμε τελικά να είναι
ανάδοχους κτηριακές υποδομές, να αναλάβει μάλλον το έργο το υποέργο, το εργολαβικό κτηριακές υποδομές. Έγινε ο διαγωνισμός, βρισκόμαστε στην ανάδειξη του αναδόχου, οπότε σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Επειδή σε όλα αυτά τα κομμάτια χρειάζονται μελέτες και επειδή μιλάμε για έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι λογικό να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Δημητρακόπουλο. Είναι Σεραίος πολίτης, είχε ένα περιστατικό στο πάρκινγκ του Γενικού Νοσοκομείου Σεραίων. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο των Σεραίων? Είχα την γυναίκα μου στο νοσοκομείο, στα επίγοντα, και το μεσημέρι της 3ης 18 του μηνός, τέλος πάντων δεν παίζουν ρόλο οι ημερομηνίες αυτή τη στιγμή, πήγα για να την παραλάβω με το αυτοκίνητο. Η διευθέτηση με την εξαγωγή, με το χαρτί του εξιτηρίου, ναι, αργούσε. Mm-hmm. Δεν με αφήνανε να μπω μέσα, δεν αφήνανε να βγει έξω η γυναίκα μου και γύρισα πίσω στο αυτοκίνητο να πάρω το τηλέφωνο, όπως και το πήρα. Συνέχισε η καθυστέρηση του εξιτηρίου. Πήγε 2 η ώρα, 2 και το μεσημέρι. Όταν επέστρεψα στο αυτοκίνητο, είδα το αυτοκίνητο παραβιασμένο και να λείπει η τσάντα μου με τριτά, με κάρτες, με ταυτότητες, δικτώματα και όλα τα συναφή. Αμέσως πήγα και έκανα καταγγελία στην αστυνομία. Mm-hmm. Στην συζήτησή μας που προέκυψε από τη συνάντηση αυτή, διαπίστωσα ότι η αστυνομία έκανε πολλές φορές συστάσεις στην διοίκηση του νοσοκομείου, ναι, για να τοποθετηθούν κάμερες εκεί στο πάρκινγκ, ειδικά στο πάρκινγκ του νοσοκομείου στα επίγοντα. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει, λέει, καμία αντίδραση. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να επιβληθεί αυτό από την υπηρεσία ή να αιτείται μόνο από την διοίκηση του νοσοκομείου, ή είναι ένας τρόπος να υπεκφυγείς των ευθυνών και από τις δύο μεριές, και από την αστυνομία και από την διοίκηση του νοσοκομείου. Εγώ τώρα που συνήλθα λίγο άρχισα να κάνω σκέψεις και κατέληξα στο συμπέρασμα, αν είναι τόσο ανίκανοι να τοποθετήσουν κάμερες εκεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, το οποίο είναι και συνεχές από ό,τι έμαθα, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, τότε διαπιστώνει γύρω του ότι συνέβησαν και άλλα παρόμοιες περιστατικά. Λοιπόν, θα συνιστούσα στη διοίκηση να τοποθετηθούν τουλάχιστον προειδοποιητικές πινακίδες στα πάρκινγκ του νοσοκομείου, έτσι ώστε ο επισκέπτης να ερεθίζεται και να το υπενθυμίζουν ότι, ξέρεις, το αυτοκίνητό του κινδυνεύει και τα αντικείμενα που έχει αφήσει μέσα κινδυνεύουν να κλαπούν. Για να κάνει και δεύτερη σκέψη επιτέλους, γιατί ο καθένας που επισκέπτεται τα επίγοντα ειδικά είναι σε μια κατάσταση αναστάτωσης. Αναστάτωσης, ουσίας, έντασης που βαράει και τον πατέρα του, τη μητέρα του, το παιδί του. Ναι. Είναι σε μια εγρήγορση τέτοια που μερικές φορές ή τις περισσότερες του συμβαίνει να αφήνει στο αυτοκίνητο αντικείμενα υψηλής αξίας ή ακόμη και χρήματα. Λογικό είναι αυτό το οποίο λέτε, γιατί είστε σε μία ένταση και πρέπει να προλάβετε να σώσετε τον άνθρωπό σας, τον συγγενή σας. Έτσι, ακριβώς, δεν είναι? Ακριβώς. Και εκεί συμβαίνει το κακό. Οπότε αυτό ήταν ο στόχος της επικοινωνίας που είχα μαζί σας. Κύριε Δημητρακόπουλε, να το δημοσιοποιήσω. Mm-hmm. Γιατί να σώσουμε και κανέναν άλλον ο οποίος επιδίδεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Δημητρακόπουλε, εσείς επικοινωνήσατε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου ή κατευθείαν πήγατε στην αστυνομία, στην ασφάλεια? Κατευθείαν πήγα στην ασφάλεια. Mm-hmm. Οι οποίοι κάναν τα δέοντα, ξέρω εγώ τι κάνανε. Πήραν ανάκληση, περιέγραψα πώς έγινε το περιστατικό. Μου εκδώσανε ένα υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο κυκλοφορούσα, mm-hmm, μέχρι να εξασφαλίσω την έκδοση των
τον... Τον εγγράφο σας. Τον εγγράφο που κουβαλούσα μαζί μου. Mm-hmm. Κάρτες, έγγραφα, διπλώματα και δεν συμμαζεύεται. Και εκεί διαπίστωσα αργότερα ότι αυτός ο άνθρωπος μου είπε ότι παρακάλεσε το νοσοκομείο να βάλουν κάμερες και δεν τους ακούνε. Άκουστε τώρα συμπεριφορά και από τη μια και από την άλλη μεριά. Κύριε Δημητρακόπουλε, εσείς όταν επιστρέψατε στο αυτοκίνητο, είδατε το αυτοκίνητο παραβιασμένο, σπασμένα τα παράθυρα? Όχι, όχι. Είχα ξεχάσει ανοιχτό το παράθυρο. Α, και βρήκαν την ευκαιρία οι άγνωστοι να τα αρπάξουν. Ναι, εντάξει. Δεν... το πρόσφερα δηλαδή. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά το θέμα να μην ξανασυμβεί, τουλάχιστον να λάβουμε κάποια μέρημνα για τους επισκέπτες του νοσοκομείου. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Μάλιστα. Έστω και με μια προειδοποιητική πινακίδα. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς θα κρατήσουμε την καταγγελία σας, την αναφορά σας εδώ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με τη διοίκηση του νοσοκομείου τι σκέφτεται να κάνει το επόμενο διάστημα, αν μπορεί να τοποθετήσει κάμερες. Γιατί αν και νομίζω ο χώρος εσωτερικός φυλάσσεται από security, κανονικά πρέπει να φυλάσσεται και ο εξωτερικός χώρος, γιατί... Ναι, η security λυπάμαι πολύ, αλλά... Η υπηρεσία της security δεν περνάει από εκεί, καθώς δεν έπεσε στην αντίληψή μου mm-hmm. κάποιος securitas ο οποίος να επιβλέπει εκεί το πάρκινγκ των επιγόντων στο νοσοκομείο. Είναι μέσα στη σκιά. Είναι εκεί, για το εσωτερικό του νοσοκομείου. Είναι πολύ ήλιο εκεί τις μέρες. Ωραία. Τι να κάνουμε. Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Γεια σας, να είστε καλά. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Νέου Σουλίου για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για μία ακόμη χρονιά το χωριό πλημμύρισε από κόσμο που διασκέδασε μέχρι το πρωί με χορό και τραγούδι. Το αντάμωμα των νεοσουλιωτών αποτελεί έναν καθιερωμένο και σημαντικό θεσμό που φέρνει σε επικοινωνία τους κατοίκους του χωριού. Το αντάμωμα πραγματοποιείται πάντα τον 15 Αύγουστο με αποτέλεσμα η συμμετοχή του κόσμου να είναι τεράστια. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε το γλέντι για ακόμη μια χρονιά στην πλατεία του Νέου Σουλίου. Οι κάτοικοι κάθε 15 Αυγούστου γιορτάζουν μαζί με την Παναγία και το αντάμωμά τους. Είναι και αυτό μία αφορμή για να γλεντήσουν και να διασκεδάσουν. Μια πολύ μεγάλη πανήγυρη σήμερα στο Νέο Σούλι, ένα αντάμωμα των απανταχού νεοσουλιωτών. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για όλους τους νεοσουλιώτες που είναι μακριά από τον τόπο τους να είναι σήμερα εδώ να γιορτάζουν με τους αγαπημένους τους, με τα οικεία τους πρόσωπα. Και πραγματικά βλέπετε ότι η πλατεία είναι κατάμεση από κόσμο και στο χορό γίνεται το αδιαχώρητο. Πραγματικά δεν φτάνει η πλατεία του Νέου Σουλίου σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, να εκφράσω το θαυμασμό μου για τους ανθρώπους των πολιτιστικών μας συλλόγων. Σήμερα είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών και Φίλων του Νέου Σουλίου, που χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους, στους εορτάζοντες, στις Μαρίες, στους Μάριους, στους Παναγιώτες, στις Παναγιώτες. Πολύ νεαρό στην πύλη, πάρα πολύ νεαρό. Έτσι ακριβώς, μα είναι γνωστό το Νέο Σουλίου, είναι μια ζωντανή κοινωνία με νέους ανθρώπους. Και είναι αυτό που σας είπα, όλοι οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τον τόπο τους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συνδυάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το κανονίζουν έτσι ώστε απόψε να είναι εδώ στο Νέο Σούλι, να τους δούμε, να μας δούνε, να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
χορός που στήθηκε δεν είχε αρχή και τέλος. Μικροί και μεγάλοι δεν σταματούσαν να χορεύουν και να τραγουδούν, μεταδίδοντας σκεφή και ζωντάνια σε όσους βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Νέο Σούλι. Καλώς ήρθατε στο Νέο Σούλι, στο μεγαλύτερο χωριό του Δήμου μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια μουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών και Φίλων του Νέου Σουλίου. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Κόκαλα, και τη Θεανότη Λιόλιου, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Σε όλα τα μέλη, τα οποία κάθε χρόνο κάνουν αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Όπως βλέπετε και εσείς, είναι κατάμεστη όλη η πλατεία. Ο κόσμος διασκεδάζει και χαιρόμαστε πολύ που και σαν Δήμος και εμείς συμβάλλουμε ενεργά στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού με την συμμετοχή παραδοσιακής ορχήστρας, τα μέλη της οποίας διασκέδασαν όλο τον κόσμο. Το αντάμωμα των νεοσουλιωτών αποτελεί ένα καθιερωμένο και σημαντικό θεσμό που φέρνει σε επικοινωνία τους κατοίκους του χωριού. Βέβαια, κάθε χρόνο πολλοί είναι και οι φίλοι του χωριού που μπορεί να μην έχουν καταγωγή από εκεί, αλλά έχουν φίλους και αγαπούν φυσικά τα πανηγύρια και τη διασκέδαση. Είμαι από το Κικής. Ο άντρας μου είναι Σεραίος και ήρθαμε για διακοπές και ήρθαμε τώρα εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι και είναι υπέροχα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Από εδώ από το χωριό. Όχι, Αβωνιγρήτη είμαστε. Και πώς βρεθήκατε? Ήρθαμε βόλτα. Ξέρατε για το γιορτήσιμο? Ναι, μεγάλο πανηγύρι το Νέο Σούλι. Με πολύ κόσμο. Χαμός γίνεται. Καλό να περάσετε. Ευχαριστούμε. I don't speak, you know. Όχι. Ναι, όχι, όχι. I don't speak Greek either. Φανταστικό είναι. Μπράβο στην οργάνωση. Μπράβο τους όλα. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ κόσμο. Πολλά νέα παιδιά βλέπω που χορεύουν. Είναι φανταστικά, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, καλά. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται στο Νέο Σούλι. Το χωριό είναι πάντα ζωντανό. Ένα από τα πιο ζωντανά χωριά του νομού. Χρόνια... Όπου και να μένουμε, Βρεσέρες, βρε Θεσσαλονίκη, αυτό είναι στο θερί μας. Εδώ, εδώ, πάντα. Η έδρα μας είναι εδώ, δεν πάμε πουθενά. Νέο Σούλι, πάντα. Ήταν εκεί, μικροί και μεγάλοι, καθώς γνωρίζουν ότι ανήμερα του 15 Αυγούστου το χωριό γιορτάζει και το κλίμα είναι εορταστικό. Κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό επιστρέφουν πίσω στο χωριό και τους συγγενείς τους, περιμένοντας την βραδιά αυτή για να συναντήσουν όλους όσους αγαπούν. Ωραία. Ευχόμαστε να μπορούμε να έρχομαστε κάθε χρόνο. Άρα δεν είστε από εδώ ή έχετε καταγωγή? Δεν είμαστε από εδώ, έχουμε καταγωγή από εδώ. Αλλά μένετε? Μένουμε στη Γερμανία, ερχόμαστε από Γερμανία. Περνάμε υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ νέο κόσμο βλέπουμε πάντως. Και είναι αυτό που χαιρόμαστε και βλέπουμε, ότι η νεολαία, αυτή η παράδοση κρατάει και το συνεχίζει η νεολαία και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Περιμένετε να έχει τόσο κόσμο? Ναι, κάθε χρόνο έχει τόσο. Μαζεύονται πάρα πολύ για τα γύρω χωριά. Απ' όλα. Αλλά έχει πολλούς φευγάτους στο Νέο Σούλι που έρχονται για το 15 Αύγουστο. Ειδικά για το αντάμωμα είναι όλοι εδώ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε και εσείς. Το σημαντικότερο είναι πως όλοι σαν μια μεγάλη παρέα διασκεδάζουν, χορεύουν και περνούν όμορφες στιγμές, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία.
Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας της Παναγίας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και βγήκαμε να γλεντήσουμε. Αυτά. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Όλο το χωριό γιορτάζει, ήρθαν και οι ξένοι και από Σέρες, από παντού. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Περνάτε καλά. Καλά περνάτε. Περνούμε καλά. Αυτά. Ωραία. Ωραία. Πολύ νέο κόσμο έχει το χωριό. Τι έχει. Αφού και εσύ που εδώ είσαι, τα ξέρεις από. Πολύ ωραία. Έχει κόσμο. Πάρα πολύ. Το νέο Σούλη σκίζει. Οργανώνεται μεγάλα πανηγύρια. Μεγάλη, ναι, μεγάλα πανηγύρια. Πολλοί κόσμος νέος χορεύει. Ναι, πολύ νεολαία έχει. Ναι. Καλό αυτά. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά. Πάρα πολύ ωραία χρόνια πολλά με υγεία. Τι κάνετε, είστε καλά. Πώς είναι που έχει τόσο κόσμο στο χωριό, έτσι συμμετέχουν όλοι. Πάντα ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο και ένα παραπάνω φέτος πιο πολύ μετά τον COVID και τέτοια, γι' αυτό. Τα δε μικρά παιδιά, είτε από το χωριό είτε από το εξωτερικό, έδωσαν το δικό τους δυναμικό παρόν. Βρέθηκαν στο αντάμωμα και πέρασαν υπέροχα, δηλώνοντας πως Ελλάδα, διακοπές και χωριό είναι για αυτούς ταυτόσιμες έννοιες. Είναι ωραία εδώ στο χωριό. Ναι, πολύ ωραία. Εσύ από πού είσαι? Εγώ από το Νέο Σούλη. Από το Νέο Σούλη, καταγωγή δηλαδή, από εδώ, ο μπαμπάς και η μαμά. Ναι. Αλλά πού μένεις? Στη Γερμανία. Έρχεστε μόνο τώρα το καλοκαίρι? Τι? Έρχεστε τώρα το καλοκαίρι? Ναι. Και περνάτε καλά? Πολύ καλά. Πώς σου φάνηκε σήμερα η γιορτή εδώ στο χωριό? Πολύ ωραία, με αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους. Και σε εσένα που γιορτάζεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο χορός και η διασκέδαση κράτησαν πραγματικά μέχρι το πρωί, με τον κόσμο να μην έχει σταματημό. Και από το Νέο Σούλη να περάσουμε στο τοπικό διαμέρισμα του Εμμανουήλ Παπά, όπου και εκεί οι κάτοικοι διοργάνωσαν ένα ακόμη αντάμωμα δοβιστινών, το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Επίσης, το Σάββατο ο Σύλλογος διοργανώνει και μια μεγάλη συναυλία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πολύ χορό, κέφι και τραγούδι γιόρτασαν ένα ακόμη αντάμωμά τους οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Εμμανουήλ Παπά, οι οποίοι κατάφεραν να γεμίσουν την πλατεία του παρεκκλησίου του Αγίου Χριστοφόρου. Να είμαστε όλοι καλά, καλή διασκέδαση και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι το αντάμωμα των απανταχού δοβεστινών και όχι μόνο, και όλων των φίλων που έρχονται από παντού. Με sold out, με κόσμο που δεν έμεινε ούτε καρέκλα, ούτε τραπέζι. Κάθε χρόνο μας τιμάει ο κόσμος. Είναι φέτος και μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί η ομάδα μας ανέβηκε η κατηγορία και ένα περισσότερο. Φέτος ήρθε πάρα πολύς κόσμος στο χωριό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά και φυσικά... Ο χώρος ήταν κατάμεστος, καθώς οι κάτοικοι του χωριού και όχι μόνο έδωσαν το παρόν σε ένα ακόμη πανηγύρι. Με όπλο τους την καλή διάθεση το έριξαν έξω,
χόρεψαν και διασκέδασαν με την καρδιά τους. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που φροντίζουν να επισκέπτονται το χωριό αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου για να δίνουν το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Από τη Δοβίστα είμαστε. Α, δηλαδή. Βεβαίως. Από τα Ανταρνακοχώρια. Ναι. Ωραία. Ήρθαμε εδώ στο πανηγύρι. Όχι, όχι. Σέρες μένουν, σέρες μένουν. Αλλά είστε από εδώ, έμανα εδώ. Αθηναία, Αθηναία. Μέχρι και από την Αθήνα ήρθαμε. Από Λόχα, από Λόχα. Από την Αθήνα για το πανηγύρι, ναι. Ναι. Και εγώ που ξεμείνατε για 5 μέρες, ας πούμε. Για ένα τρίμερο μείναμε, αλλά για το πανηγύρι ήταν το κεντρικό θέμα. Ναι, πολύ. Το χωριό. Πολύ ωραίο το χωριό. Καλά. Ναι. Θεσσαλονίκη με τις γονείς. Ναι, η γιαγιά μου και ο παππούς μου από εδώ και η μάμα και ο παπάς μου από εδώ. Εδώ πέρα. Οπότε ήρθες και εσύ για ένα τρίμερο με αφορμή το... Κάθε, ναι. Κάθε χρόνο έρχομαι. Κάθε χρόνο, ναι. Είστε προετοιμασμένες για χορό, έτσι. Εννοείται, γι' αυτό ήρθαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Προετοιμασμένοι για πανηγύρι. Ναι, είτε. Οπότε σας λείπουν λίγο τα πανηγύρια. Μας λείπουνε, ναι. Το σκέφτεσαι έτσι το χειμώνα το χωριό, καθόλου. Όχι τόσο. Αλλά το περιμένετε το καλοκαίρι. Ναι. Σήμερα βλέπω πάρα πολύ χορό εδώ, πάρα πολύ κόσμο. Θα χορέψουμε, ναι. Καλά να περάσουμε. Ευχαριστώ. Πολιτιστικού συλλόγου φροντίζουν να διοργανώνουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο τις καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις, καθώς ξέρουν πως θα δημιουργήσουν φοβερές αναμνήσεις, κυρίως για τους κατοίκους του εξωτερικού και τους ετεροδημότες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όπως κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, εδώ γεμίζει το χωριό μας. Προχτές είχαμε τη θεατρική παράσταση «Στέργιους παντρεύεται», του Πολιτιστικού Συλλόγου με τη στήριξη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, γιατί εμείς αγαπάμε το θέατρο και το πολιτισμό στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Σήμερα ο πρωταγωνιστής είναι ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος του Εμμανουήλ Παπά. Όπως βλέπετε, πολλά νέα, όμορφα, κορίτσια, αγόρια, χαρά, ωραία τραγούδια, δικά μας τραγούδια, χωρί, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βλέπω ότι όλοι χορεύουν ασταμάτητα. Είμαστε χορευταράδες. Έτσι είμαστε στο χωριό. Περνάτε καλά. Πάρα πολύ καλά. Καλό να περάσετε, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά σε όλους. Ο Εμμανουήλ Παπάς ή αλλιώς Δοβίστα, αν και μικρό χωριό πλέον, έχει γεμίσει από κόσμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό το Σάββατο ο Σύλλογος διοργανώνει και μια μεγάλη συναυλία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και φυσικά έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο, τη συναυλία στο Δημοτικό Σχολείο του Εμμανουήλ Παπά, που είναι το μυστικό φεστιβάλ που είναι θεσμός, με τις κυρίες Αρβανιτάκη και Ζουγανέλη. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας θυμίσει, όπως πάντα. Πολλοί μας ρώτησαν πόσο είναι η είσοδος, πόσο είναι η στήριξη. Η προπόληση είναι σε όλα τα μαγαζιά των Σερών, Γερμανό, Μικέλ, Αλευρά και στοιχίζει 17 ευρώ και στην πόρτα είναι 20 ευρώ. Καλούμε τον κόσμο να πάρει τώρα που εισιτήρια που έχει στις Σέρες για να μην υπάρχει μεγάλη ουρά. Διοργανώσατε φέτος πάλι πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μεγάλη εκδήλωση και μετά θα κλείσουμε τη βραδιά με ένα φέρμα στο Μέκη Θεοδωράκη που θα γίνει το Σεπτέμβριο, που θα φύγει, πριν φύγει ο κόσμος. Γέμισε το χωριό με κόσμο. Το χωριό κάθε βράδυ, αν θερταρτείτε να δείτε, δεν πέφτει καρφίτσα, έχει πάνω από 1500 άτομα καθημερινά. Άρα ικανοποιημένοι, ζωντανό χωριό. Ικανοποιημένο ζωντανό με πολλές εκδηλώσεις, με ένα χωριό με ιστορία και ταυτότητα, που φυσικά είναι ένα από τα πιο όμορφότερα χωριά της Ελλάδος.
υπό τους ήχους της Ποντιακής Λύρας, αμπελιώτες και μη γιόρτασαν τον 15 Αύγουστο στο γλέντι που διοργάνωσε ο Ξεραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος της Κάτω Αμπέλας. Η εκδήλωση έχει γίνει θεσμός για το χωριό, με τα μέλη του συλλόγου να τη διοργανώνουν κάθε χρόνο με κέφι και μεράκι. Μεγάλο Ποντιακό γλέντι διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά την παραμονή και ανήμερα του 15 Αύγουστου ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος της Κάτω Αμπέλας. Το γλέντι πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν πολλοί νέοι της ευρύτερης περιοχής, ετεροδημότες και ομογενείς που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και αν ευτυχείς με στο σπίτι του μπήνε και τραγωδούνε Η εκδήλωση έχει γίνει θεσμός για το χωριό, με τα μέλη του συλλόγου να τη διοργανώνουν κάθε χρόνο με κέφι και μεράκι. Ήρθαν στην Κάτω Αμπέλα, γλέντισαν με την ψυχή τους, χορεύοντας ακατάπαυστα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το τοπικό διαμέρισμα της Μονόβρησης. Οι κάτοικοι του χωριού και οι επισκέπτες πέρασαν υπέροχα και ευχήθηκαν καλό 15 Αύγουστο σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ανέφεραν πως τέτοιες βραδιές μένουν αξέχαστες. Όποιο καλός ο μαθητής ήμουν ακόστη τάξιο, οι δασκαλοί μου με είχανε. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, σχεδόν σε όλα τα χωριά διοργανώνονται πανηγύρια για να τιμήσουν την υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι και στο τοπικό διαμέρισμα της Μονόβρησης, οι κάτοικοι, έχοντας την μεγάλη τους εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, διοργάνωσαν ένα μεγάλο γλέντι για όλους τους κατοίκους του χωριού. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη, καθώς όλοι είχαν ανάγκη να βγουν και να διασκεδάσουν με την καρδιά τους. Την έρευνα του χορού έκαναν τα νέα παιδιά, τα οποία ήθελαν να δώσουν το έναυσμα για να ξεκινήσει το γλέντι. Όποιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στη τάξη μου, οι δασκαλοί μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει.
Λοιπόν, σήμερα είναι ανήμερα της Παναγίας. Γιορτάζει η Εκκλησία της Μονόβρησης, ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, και κατ' επέκταση γιορτάζει όλο το χωριό. Όπως βλέπετε, σήμερα είναι και το πανηγύρι. Χθες είχαμε περιφορά της εικόνας και τον Εσπερινό. Σήμερα είχαμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και τώρα το βράδυ έχουμε το γλέντι, το πανηγύρι. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται με το παραπάνω. Θεωρώ ότι φέτος γίνεται το αδιαχώρητο, διότι αν υποθέσω ότι έχουν στηθεί 450 καρέκλες και είναι γεμάτες όλες. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Άρα ο κόσμος στηρίζει, θέλει να βγει έξω. Ο κόσμος στηρίζει, έχει ανάγκη να ξεφύγει από την καθημερινότητα, να γλεντίζει έστω και για μία βραδιά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, και να ευχηθώ σε όλους υγεία, αγάπη και χαρά. Ο κόσμος αγαπά το χορό και το τραγούδι και αντάμιψε με το πιο θερμό του χειροκρότημα τους τραγουδιστές. Πεθαίνει ακόμα, πια δεν έχει ο καιρός καημός. Οι κάτοικοι του χωριού πέρασαν υπέροχα και ευχήθηκαν καλό 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα ανέφεραν πως τέτοιες βραδιές μένουν αξέχαστες. Πολύ ωραία! Να ξέρεις τα βράδια. Ναι, ναι, μας αρέσει το πανηγύρια. Από πού είστε? Από ως Σέρες. Έρχεστε μόνο καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο? Ναι, 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 ναι. Και το ρίξατε και στον χώρο. Ναι, ναι. Πάντα σε κάθε πανηγύρι. Κάθε φορά, δηλαδή γίνεται. Εμείς τον ανοίγουμε το χώρο. Η βραδιά τώρα αργίζει, πολύ ωραία είναι. Ωραία μουσική έχουμε. Περιμένατε έτσι αυτό το πανηγύρι, το 15. Το περιμένουμε. Γιορτάζει η εκκλησία μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ό,τι το καλύτερο για την Ορθοδοξία μας. Και η παρουσία του κόσμου είναι η αγάπη, η χαρά, η ευτυχία. Και περνάτε καλά. Δόξα σε ο Θεός. Φυσικά πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη και εκτίμηση, τίποτα άλλο. Σήμερα πάντως όλο το χωριό είναι. Βεβαίως. Και είμαστε σαν Μονόβρουση χωριό κορυφή. Από ό,τι κάποιοι μας κατακρίνουν, σε αυτά είμαστε πρώτοι στις εκδηλώσεις. Αν και είμαστε μικρό χωριό, είμαστε άξιοι. Πολύ καλά, ευτυχία, το πάνε υγεία. Σας αρέσει απόψε η βραδιά? Το κάνει το καλύτερο. Περνάτε καλά. Κάνει το καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Το χωριό γέμισε με κόσμο τώρα το καλοκαίρι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή είμαστε ένα χωριό φιλόξενο, αγαπητοί, και αγαπάμε τους ξένους. Πρώτον είναι εκτίμηση, παιδιά. Το χρήμα το βρίσκεις. Εκτίμηση δεν βρίσκεις. Στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.